μία χιονόπτωση έντονη στα βόρεια του νομού. Για πείτε μας. Έχουμε σε όλα τα χωριά ξεχνά από λίμνες και εκεί έχουμε τον πρόβλημα γιατί έχουμε πολλά πνιγνωστάς εκεί πάνω. Έχουμε δύο μηχανήματα, ένα grader και μια τσάπα εκεί πάνω. Το καταφέρνουμε, τελειώνουμε εκεί. Ανοίξαμε μαλαδρένι σκηνοχώρι και, και μέσα τους δρόμους του χωριού. Τώρα ανοίγουμε τους κεντρικούς, δηλαδή τα βασικά σημεία κεντρικοί δρόμοι είναι όλοι ανοιχτοί. Μας έχουν μείνει τέσσερα, είναι το Λυρκία, το Καπαρέλι και το να ανοίξουμε μέσα τους δρόμους τους μικρούς. Γι' αυτό θα πάρουμε τα δύο μηχανήματα μικρά και πηγαίνουμε προς τα εκεί πάνω. Πιστεύω με τα μηχανήματα που είχαμε και αυτά που είχαμε και με τόσο όντενη χιονόπτωση τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά. Βέβαια αυτό θα το δει ο κόσμος και θα μας πει το αποτέλεσμα, τι κάναμε. Από πότε δουλεύουν τα μηχανήματα? Τα μηχανήματα δουλεύουν από χθες το μεσημέρι. Εντάξει, θέλω να ευχαριστήσω και τους χειριστές και όλο το επιτελείο του Δήμου. Γιατί δεν έχει φέρει κανείς αντίρρηση, όλοι είναι παρόντες, σε παίρνουν τηλέφωνο, που θες να πάω, τι θες να κάνω. Εγώ τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Δηλαδή πόσα μηχανήματα δουλεύουν, κύριε Δελογιάννη, αυτή την ώρα? 2, 4, 6, 7 μηχανήματα. 7 μηχανήματα. Και ο δρόμος για την τρίτη. Έχουμε και κάποια μισθωμένα. Έχουμε και κάποια μισθωμένα. Έχει και κάποια περιφέρεια που ανοίγει τα κεντρικά σημεία. Ο δρόμος για την Τρίπολη είναι ανοιχτός, δηλαδή που απούδε. Ανοιχτά, και τα κεντρικά σημεία είναι όλα ανοιχτά. Και όλα τα χωριά μας, ο δρόμος που οδηγεί προς το κάθε χωριό είναι όλα ανοιχτά. Μόνο έχουμε κάποια στενάκια μέσα που δεν μπαίνουν τα grader και τα μεγάλα και περιμένουμε τώρα θα έρθει ένα μικρό grader να ανέβω Λυρκία, Νιοχώρη και όλα αυτά τα χωριά που στα πάνω. Και εκτακτή ανάγκη κάποιος να μεταφερθεί? Σήμερα το πρωί κατεβάσαμε έναν κύριο για αιμοκάθαρση. Συγκεκριμένα εγώ το κατέβασα. Από το Μαλαδρένι για το νοσοκομείο. Τότε. Τότε ναι, είχε 20-30 από τους χιόνι. Το κατεβάσαμε, πήγε στο νοσοκομείο μια χαρά. Όχι, όχι, δεν είχαμε. Γιατί είχαμε συνοηθεί πριν όταν κάναμε τη σύσκεψη με την βοήθεια στο σπίτι. Τα είχαμε από πριν όλα αυτά τσεκάρι. Άρα είχατε προνοήσει, θα λέγαμε, κάνετε και μία σύσκεψη. Βέβαια, και λόγω πρώτου βίου στην πυροσβεστική, αυτά τα κάναμε πολύ παλιά αυτά, εντάξει. Για σας δηλαδή που γνωρίζετε, που έχετε το αντικείμενο, ήταν αρκετά εύκολο? Ναι, πιστεύω ότι έχω περάσει πάρα πολλά. Στα 40 χρόνια υπηρεσία τουλάχιστον έχω περάσει τέτοια αρκετά. Και μεγαλύτερο κούκκινο. Συνεχίσετε δηλαδή σήμερα, γιατί δεν ξέρουμε, θα φτιάξουμε και σήμερα. Και από ό,τι λέει ο καιρός, θα καλυτερεύσει. Το θέμα είναι ότι θέλουμε αλάτι. Θα πρέπει να στείλουμε. Βέβαια, έχουμε στείλει σε όλα τα χωριά αλάτι και θα επανέλθουμε πάλι να του στείλουμε αλάτι, γιατί έχουμε παγωνίες δύο-τρεις μέρες. Υπάρχει, εντάξει, θα καταφέρουμε. Καλημέρα. Κούτσικος Δημήτριος από το Δήμο Άργους, τον Δήμαρχο Δημήτρη Καμπόσο, Σπυριδούλα Σπανού, Πέτρο Διολίτση. Έχουν βγει μηχανήματα από χθες το βράδυ, εγώ είμαι από το πρωί σήμερα εδώ. Ξεκινήσουμε το δρόμο, είναι άλλο μηχάνημα μπροστά στο χωριό το Μαλατρένι. Αυτά. Πόσες ώρες ξεκινήσετε? Είναι από το βράδυ έξω τα μηχανήματα, εγώ είμαι από τις 7.30 ώρα το πρωί. Όλοι το χιόνι, όλοι. Εδώ στο Μαλατρένι είναι από 30 έως 40 από τους 50 σε κάποια σημεία. Εδώ χιονίζει ακόμα, θα ξεκινήσουμε μέχρι που να καθαρίσει ο δρόμος. Πάντως ανεβαίνουν αυτοκίνητα, έτσι. Ανεβαίνουν μια χαρά. Τι θέλετε τώρα? Πάρα πολύ το χιόνι, έτσι πόσα χρόνια έχετε να το χιόνι? Πάρα πολλά χρόνια, από το 83, κάπου εκεί. Τι πάτε τώρα? Πάμε για να δούμε τι γίνεται με τους δρόμους του χωριού μας. Μαλατρένι. Μαλατρένι, ναι. Ήταν κλεισμένοι οι δρόμοι? Ήταν κλεισμένοι, αλλά κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός, όλα καλά. Τους ανοίξανε, λειτουργήσε το. Ανοίξαν οι δρόμοι πάρα πολύ σύντομα, πρωί-πρωί. Για πόσα πόντους χιόνι μιλάμε? 30-40. Έχει αρκετό. Αρκετό χιόνι, ναι. Δεν θα μπορούσατε να ανέβετε αν δεν είχαμε τα μηχανήματα εδώ? Όχι, βέβαια. Και αλάτι είχαν προμηθευτεί. Είχε φέρει το φορτηγό από το Δήμα, την περιφέρεια, δεν ξέρω από πού ήταν. Και αλάτι ρίξανε πρωί-πρωί και τα μηχανήματα ήρθανε όλα καλά για την ώρα. Φαίνουν αρκετοί κάτοικοι εδώ, θα μπορούσατε. Ναι, βέβαια. 400 κάτοικοι. Χιόνιζε όλη νύχτα? Όλη νύχτα και μέχρι τις πρωινές ώρες. Και τώρα χιονίζει. Και τώρα χιονίζει. Και η θερμοκρασία είναι μηδέν και τώρα. Αν δεν γίνουν, δεν καθαριστούν οι δρόμοι και παγώσει αυτό το χιόνι, θα κάνει μια εβδομάδα να φύγει. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Εσπεριδοειδή δεν έχει το Μαλατρένι. Πάρα πολλά τουλάχιστον. Αλλά και αυτά που έχει κάποιες μικρές ποσότητες και αυτά σίγουρα έχουν γίνει ζημιές.